Η πιο φορτισμένη ερώτηση στο δημόσιο διάλογο από την οικονομική κρίση μέχρι σήμερα. Θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα για την Ελλάδα αν επέστρεφε στη δραχμή. Πάμε να δούμε. Έχει συνηθίσει όταν βλέπει αναλύσει από οικονομολόγου για αυτό το θέμα να θεωρεί δεδομένο ότι θα πάρουν θέση και περιμένει να του ακούσει για να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει μαζί του. Όσοι ακολουθούν το Greekonomics ξέρουν ότι εδώ δεν το κάνουμε αυτό. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσω τα βασικά επιχειρήματα και των δύο πλευρών θα εξηγήσω την οικονομική λογική του με όσο πιο απλά λόγια μπορώ και θα εξετάσω πόσο αντέχει το καθένα του σε οικονομική κριτική. Γνωρίζω πολύ καλά πω οι περισσότεροι έχετε ήδη υιοθετήσει μια θέση υπέρ του ενό ή του άλλου νομίσματο και κάποιοι είστε και ιδιαίτερα φανατικοί. Ο σκοπό όμω αυτού του βίντεο δεν είναι να σε κάνει να αλλάξει άποψη. Είναι να σου δώσει την απαραίτητη γνώση και κατανόηση του αντικειμένου, ώστε να μπορεί να τεκμηριώσει με έγκυρα επιχειρήματα τη θέση που υποστηρίζει. Πριν ξεκινήσουμε, να διευκρινίσουμε κάτι σημαντικό. Η σύγκριση ευρώ-υ Μπορεί να γίνει κάτω από τουλάχιστον 5 διαφορετικά σενάρια, το καθένα εκ των οποίων μπορεί να οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Πρώτο, πώ θα ήταν η Ελλάδα στην τραχμή αν δεν υπήρχε το ευρώ. Δεύτερο, πώ θα ήταν αν το ευρώ υπήρχε, αλλά η Ελλάδα δεν το είχε υιοθετήσει. Τρίτο, πώ θα ήταν αν η Ελλάδα είχε μπει στο ευρώ και έβγαινε το 2015 με μια συνενετική διαδικασία. Τέταρτο, πώ θα ήταν αν η Ελλάδα το 2015 εξαναγκαζόταν να βγει από το ευρώ. Και πέμπτο. Πώ θα ήταν αν η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ με σκοπό να παραγράψει μόνο μέρο, ολόκληρο ή μεγάλο μέρο του χρέου τη. Λοιπόν, τα σενάρια 1 και 2 είναι να είχαμε να λέγαμε. Το ευρώ υφίσταται και η Ελλάδα τότε μπήκε στην Ευρωζώνη χωρί πολλέ αντιρρήσει. Το σενάριο 5 υπήρξε σε σκέψη κάποιον από το 2012, αλλά ποτέ δεν έφτασε κοντά σε υλοποίηση. Το σενάριο 4 ήταν αυτό που στα χρόνια τη κρίση αναφερόταν συχνά ω το λεγόμενο ατύχημα και πολλοί το θεωρούσαμε πιθανό, ειδικά κατά τη διαπραγμάτευση του 2015. Σήμερα όμω, από τα στοιχεία που βγήκαν στο φω αργότερα, ξέρουμε πω ακόμη και αν οδηγούμασταν σε αυτό το ατύχημα, υπήρχε η θέληση και η προετοιμασία από όλε τι πλευρέ να μεταπηδήσουμε στο σενάριο 30 αυτού. Σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε για ασκήσει επί χάρτου. Θα συγκρίνουμε τη δραχμή με το ευρώ στο πλαίσιο του μοναδικού υλοποιήσιμου σενάριου Brexit. Του να αποχωρούσε δηλαδή η χώρα μα από το κοινό νόμισμα το 2015 ή αργότερα, συνενετικά. Επίση, Στη σύγκριση που θα ακολουθήσει, θα χρησιμοποιήσουμε ω δεδομένο ότι αν η Ελλάδα πήγαινε σε εθνικό νόμισμα, αυτό θα ήταν με βεβαιότητα πιο πληθωριστικό από το ευρώ. Δεν υπάρχει καμία λογική αμφιβολία γι' αυτό. Πρώτον, επειδή το ευρύτερο ελληνικό δημόσιο λειτουργούσε και λειτουργεί με ελλείμματα, οπότε θα έπρεπε να τυπώνεται χρήμα για να βγαίνει ο προπολογισμό. Και δεύτερον, γιατί δεν θα είχε κανένα απολύτω νόημα να αφήσουμε το ευρώ για ένα νόμισμα που θα έχει σταθερή ισοτιμία με αυτό. Βασικά, όπω θα διαπιστώσει κι εσύ, από την πληθωριστική φύση του εθνικού νομίσματο προέρχονται τα περισσότερα πλεονεκτήματα τη δραχμή που θα εξετάσουμε τώρα. Το πρώτο πλεονέκτημα τη δραχμή που έχει προβληθεί αρκετά από του υποστηρικτέ τη είναι ότι η χώρα θα μπορούσε να πληρώσει το χρέο τη και να χρηματοδοτεί τα ελλείμματά τη, τυπώνοντα δραχμέ, οπότε δεν θα χρειαζόταν να κόψει το δικό σου μισθό ή τη σύνταξη τη γιαγιά σου. Αυτό ισχύει 100% και δεν θα ήταν καν απαραίτητο να αλλάξουν οι όροι των ομολόγων, όπω λανθασμένα υποστήριζαν τότε κάποιοι. Αν για παράδειγμα έρθει αύριο για πληρωμή ένα Ιάπωνα πιστωτή με ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου αξία 10 δισεκατομμυρίων γέν, και όμω το κάναμε και αυτό. Εκδίδαμε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου σε γέν για Ιάπωνε και μάλιστα το ονομάζαμε ομόλογα Σαμουράι. Τι νόμισε. Για να εξοφλήσει η κυβέρνηση ένα τέτοιο ομόλογο, λοιπόν, θα μπορούσε να ζητήσει φεσκοτυπωμένε δραχμέ από την Κεντρική Τράπεζα τη Ελλάδο, να υπολογίσει την τρέχουσα ισοτιμία και να εκτελέσει την πληρωμή. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι οι Ιάπωνε μάλλον δεν θα χρειαζόταν τι δραχμέ. Οπότε θα έβγαινε στην αγορά συναλλάγματο και θα τι αντάλλαζε με το δικό του νόμισμα ή κάποιο άλλο. Ποιο θα έπαιρνε τι δραχμέ, κάποιο που θα ήθελε να αγοράσει κάτι από την Ελλάδα. Έτσι οι δραχμέ θα επέστρεφαν άμεσα στην ελληνική αγορά και θα προκαλούσαν πληθωρισμό, γιατί δεν τυπώθηκαν για να αντιπροσωπεύσουν νέο παράχθεν προϊόν, αλλά για να αποπληρώσουν παλαιότερο χρέο. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά στο βίντεο για την εκτυπώση χρήματο. Όταν λοιπόν αν είχαμε δικό μα νόμισμα. Δεν θα υπήρχε η ανάγκη να περικόψει η κυβέρνηση μισθού και συντάξει για να πληρώσει το χρέο. Θα έκανε αυτέ τι περικοπέ αθόρυβα και πιθανότατα πιο γρήγορα ο πληθωρισμό. Και αυτό το έχουμε δει πώ γίνεται, στο βίντεο για τον πληθωρισμό. Το πιο ουσιαστικό πλεονέκτημα ενό εθνικού νομίσματο, που παραδόξω ελάχιστα έχει ακουστεί τότε από του υποστηρικτέ τη δραχμή, είναι ότι ένα εθνικό νόμισμα δίνει τη δυνατότητα νομισματική πολιτική μεγαλύτερη ακρίβεια. Α το εξηγήσουμε με ένα παράδειγμα. Από το 2011, πολλέ οικονομίε τη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια αντιμετώπισαν σημαντικό πρόβλημα ρευστότητα, ενώ οι χώρε του πυρήνα ήταν μια χαρά. Αν υπήρχαν εθνικά νομίσματα, οι χώρε τη Περιφέρεια θα έβγαζαν σε κυκλοφορία χρήμα για να κινηθούν οι οικονομίε του που τότε παρουσίαζαν αρνητικού πληθωρισμού, χωρί αυτό να προκαλέσει πρόβλημα υπερρευστότητα στι υπόλοιπε χώρε. Με το κοινό νόμισμα όμω αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν κυκλοφορούσε περισσότερα ευρώ στην Ελλάδα για να αποκαταστήσει τη ρευστότητα, θα επηρεάζει στο πληθωρισμό στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί με το κοινό νόμισμα οι χώρε είναι συγκοινωνούν τα δοχεία και αργά ή γρήγορα σε αυτέ θα κατέληγαν τα ευρώ. Έτσι λοιπόν, με ένα εθνικό νόμισμα μπορεί να ασκηθεί πιο στοχευμένη νομισματική πολιτική ενάντια σε μια τοπική κρίση ή να τεθούν πιο ελκυστικά επιτόκια για να τονωθεί η τοπική επένδυση. Στο πλαίσιο τη ευρωζώνη όμω, οι ανάγκε των μικρότερων χωρών δυστυχώ καταλήγουν να είναι περιφερειακέ ανάγκε και αυτό οφείλεται στη μαζικότητα του κοινού νομίσματο. Όταν η Ελλάδα παράγει μόνο το 1,4% του ΑΕΠ τη ευρωζώνη, πώ θα μπορούσε να περιμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσαρμόσει το επιτόκιο ολόκληρου του ευρώ για να εξυπηρετήσει τι δικέ τη νομισματικέ ανάγκε. Ένα ακόμη πλεονέκτημα που αναφέρεται αρκετά συχνά είναι ο μεγαλύτερο βαθμό κυριαρχία που θα είχαμε στα οικονομικά μα, αν διαθέταμε εθνικό νόμισμα. Όντω, όπω είπαμε και πριν, για να ασκήσει μια χώρα πιο στοχευμένη νομισματική συναλλαγματική πολιτική, απαιτείται να έχει δικό τη νόμισμα. Πέρα από αυτό όμω, το επιχείρημα τη εθνική κυριαρχία στην οικονομία μέσω του νομίσματο πρακτικά δεν σημαίνει κάτι παραπάνω. Ακόμη και αν περνάγαμε στην τραγμή συνεπώ, θα έπρεπε να περιμένουμε από την Κεντρική Τράπεζα τη Ελλάδα να λειτουργεί τεχνοκρατικά για να διαφυλάσει όσο μπορεί την νομισματική σταθερότητα. Όχι να κάνει τίποτε μαγικά για να λύσει το οικονομικό πρόβλημα τη χώρα. Και φτάνουμε τώρα στο κεντρικό επιχείρημα των υπέρμαχων τη Δραχμή, όπω αυτό ακουγόταν σε όλε τι πολιτικέ αντιπαραθέσει τη κρίση. Το ότι η Δραχμή θα επέτρεπε στην Ελλάδα να ασκήσει συναλλαγματική πολιτική για να τονώσει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών μα. Με μια λέξη, αυτό σημαίνει υποτίμηση. Ή διολίστηση. Δύο λέξει. Υποτίμηση είναι η άμεση και απότομη πτώση τη ισοτιμία κατά ένα προκαθορισμένο ποσοστό που αποφασίζει ξαφνικά η κυβέρνηση σε συμφωνία με την κεντρική Τράπεζα. Διολίστηση είναι και πάλι η σκόπιμη πτώση τη ισοτιμία. Αλλά σε πολλέ ημερήσει δόσει για μια παρατεταμένη περίοδο. Γιατί όμω μια χώρα να θέλει να υποτιμήσει το νόμισμά τη, Επειδή αυτό κάνει τα προϊόντα τη να εμφανίζονται πιο φθηνά στο εξωτερικό και έτσι τονώνει τη ζήτηση του. Το επιχείρημα λοιπόν είναι το εξή. Οι χώρε του ευρωπαϊκού πυρήνα, σαν τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και άλλε, εξάγουν προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά λόγω τη κορυφαία ποιότητα και τη υψηλή τεχνολογία του. Οι χώρε του Νότου όμω παράγουν προϊόντα εντάσσεω εργασία ή. Υψηλή ελαστικότητα, όπω έλεγαν κάποιοι συνάδελφοί μου τότε στην τηλεόραση, γιατί μάλλον δεν του ακούγονταν ωραία να το πούν όπω είναι. Ότι για να είναι ανταγωνιστικά τα δικά μα προϊόντα, πρέπει να είναι φθηνά. Δυστυχώ αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ευρωπαϊκό Νότο δεν στάθηκε ποτέ ικανό να ανταγωνιστεί την ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων του Βορρά. Από την άλλη, στα προϊόντα που είχαμε εμεί το πλεονέκτημα, όπω ο τουρισμό, τα τρόφιμα, η αγροτική παραγωγή και άλλα, υπάρχει τεράστια προσφορά και από πολλέ χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε. Εμεί πρέπει να πουλάμε φθηνά για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Εκεί μπορεί να βοηθήσει η υποτίμηση του νομίσματο. Πρόσεξε όμω, γιατί όταν ακού τέτοιε έξυπνε οικονομικέ πολιτικέ, πρέπει πάντα να αναρωτιέσαι ποιο θα πληρώσει το λογαριασμό στο τέλο. Γιατί αν δεν αναρωτιέσαι, μάλλον τον πληρώνει εσύ. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι επιστρέφουμε στην δραχμή με ισοτιμία μία δραχμή προ ένα ευρώ και έχουμε έναν Έλληνα που παράγει μεταλλικά ντεπόζιτα. Για κάθε ντεπόζιτο, ο παραγωγό χρειάζεται χάλιβα που εισάγει α πούμε από τη Γερμανία προ 60 ευρώ, δηλαδή 60 δραχμέ. Κοστολογεί επίση τη δική του εργασία άλλε 40 δραχμέ, οπότε πουλάει κάθε ντεπόζιτο 100 δραχμέ. Αυτό σημαίνει πω αν ένα Ιταλό θέλει να αγοράσει τον ντεπόζιτο, θα χρειαστεί 100 ευρώ για να αλλάξει σε 100 δραχμέ ώστε να πληρώσει τον Έλληνα παραγωγό. Α πούμε τώρα ότι η δραχμή υποτιμάται κατά 10% και η ισοτιμία γίνεται 1 δραχμή προ 0,9 ευρώ. Αυτό σημαίνει πω για να αγοράσει τώρα τον ντεπόζιτο Ιταλό χρειάζεται μόνο 90 ευρώ. Δηλαδή, για τον Έλληνα το προϊόν του συνεχίζει να κοστίζει 100 δραχμές, όμω τα μάτια του Ιταλού κοστίζει 10 ευρώ λιγότερα. Κάτι που κάνει το προϊόν πιο ανταγωνιστικό για όσου πληρώνουν σε ευρώ. Αρχικά, ο Έλληνα δεν θα δει κάποιο λόγο να αλλάξει τη δραχμική τιμή του προϊόντος του. 40 δραχμές αν αντεπόζει το έβαζε στην τσέπη του πριν την υποτίμηση, 40 δραχμές βάζει και τώρα. Την επόμενη φορά που θα θελήσει να παραγγείλει χάλιβα από τη Γερμανία όμω, που κοστίζει 60 ευρώ, τώρα θα χρειαστεί 66 δραχμές. Αυτό συνεπάγεται πω αν συνεχίσει να πουλάει τα τεπόζιτα προ 100 δραχμές το ένα, θα βγάζει 34 δραχμές για την εργασία του, αντί για 40 που έβγαζε πριν. Θα αποφασίσει λοιπόν λογικά να αυξήσει την τιμή των τεποζήτων του στις 106 δραχμές για να διατηρήσει το αρχικό του εισόδημα. Με τη νέα τιμή το τεπόζιτο θα κοστίζει για τον Ιταλό γύρω στα 96 ευρώ, που όμως και πάλι το κάνει ελκυστικότερο σε σχέση με τα 100 ευρώ που κόστιζε πριν την υποτίμηση. Αυτό όμως δεν θα συνεχίσει σε βάθος χρόνου. Ο Έλληνα παραγωγό θα εξακολουθεί να μαζεύει 40 δραχμές για κάθε τεπόζιτο που πουλάει, όπω και πριν την υποτίμηση, όταν όμω θα θελήσει να χρησιμοποιήσει το εισόδημά του για να αγοράσει, α πούμε, ένα γαλλικό αυτοκίνητο, θα διαπιστώσει ότι τώρα πρέπει να πληρώσει 10% περισσότερο, γιατί η τιμή του αυτοκίνητου θα είναι σε ευρώ. Με λίγα λόγια, θα αντιληφθεί ότι ναι, μεν βγάζει τι ίδιε δραχμέ σαν αντεπόζητο, αλλά η αξία τη εργασία του τώρα έχει υποτιμηθεί εναντί του ξένου νομίσματο. Έτσι, θα αναγκαστεί να αυξήσει ακόμη παραπάνω τη τιμή του προϊόντο, α πούμε σε 111 δραχμέ, που θα κάνει την τιμή για του ξένου να ξανανεύει εκεί που βρισκόταν πριν την υποτίμηση, στα 100 ευρώ. Από αυτό το απλό παράδειγμα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η υποτίμηση όντω τονώνει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών, αλλά μόνο προσωρινά. Γι' αυτό και οι χώρε που τι χρησιμοποιούν, τι επαναλαμβάνουν συχνά. Κάτσε όμω, μπορεί να πει κάποιο, αν το όφελο μια υποτίμηση προέρχεται από την πτώση τη τιμή, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ακριβώ το ίδιο αποτέλεσμα και εντό του ευρώ, αν απλώ κατεβάζαμε τι τιμέ. Δεν θα γινόντουσαν το ίδιο ελκυστικά στου ξένου, τα αντεπόστα του παραγωγού, αν έκανε μόνο του την υποτίμηση κατεβάζοντα την τιμή στα 96 ευρώ. Φυσικά και ναι. Και εδώ ακριβώ κρύβεται το ποιο πληρώνει το λογαριασμό. Στο κοινό νόμισμα, όταν ένα επιχειρηματία ρίχνει μόνο του τι τιμέ, μειώνεται και το κέρδο του, γιατί δεν μπορεί να μειώσει ανάλογα και του μισθού των εργαζομένων του, που ορίζονται από συμβάσει και προστατεύονται από την εργατική νομοθεσία. Με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματο όμω, αντί ο επιχειρηματία να μειώσει του μισθού, μειώνει η κυβέρνηση την αγοραστική δύναμη των μισθών. Τονώνονται λοιπόν οι εξαγωγέ με την υποτίμηση. Βραχυπρόθεσμα, ασφαλώ. Ποιο επομίζεται το κόστο αυτή τη τόνωση όμω. Οι ντόπιοι μισθωτοί και συνταξιούχοι που βλέπουν τι απολαυέ του να παραμένουν σταθερέ, ενώ οι τιμέ σε εγχώριο νόμισμα σιγά σιγά αυξάνονται. Το πιο συχνό επιχείρημα υπέρ τη δραχμή που ακούει κανεί όχι από πολιτικού και οικονομολόγου, αλλά από του καθημερινού ανθρώπου, είναι ότι με την έλευση του ευρώ οι τιμέ των μικρή αξία προϊόντων αυξήθηκαν απότομα. Αυτό ο κατά κάποιο τρόπο πληθωρισμό τρογγυλοποίηση αρχικά οφειλόταν στη δυσκολία προσαρμογή του κόσμου στι νέε τιμέ αφού και ο συντελεστή μετατροπή του 340 και 75 δεν βοηθούσε και πολύ στο να τι υπολογίσει κανεί εύκολα. Το φαινόμενο εξακολούθησε όμω με την επίμονη άρνηση των Ευρωπαίων να κυκλοφορήσουν χαρτονομίσματα του 1 και των 2 ευρώ. Οι περισσότεροι για ψυχολογικού λόγου τείνουμε να υποτιμούμε την αξία των κερμάτων. Έτσι, με το που κυκλοφόρησε το ευρώ, περάσαμε μέσα σε ώρε από το αξιοπρεπέ χάρτινο 500 τη δραχμή στο 2 ευρώ, που αν και είχε παραπάνω αξία, τώρα θεωρούταν ψηλά. Για τα πιο φτωχά στρώματα, οι αυξήσει από τη στρογγυλοποίηση δημιούργησαν πραγματικό πρόβλημα, γιατί αφορούσαν με ένα αγαθά μικρή αξία, που όμω ο κόσμο αγόραζε συχνά και οι ανατιμήσει δεν ήταν ποσοστιαία μελιτέε. Στο καφενείο του χωριού μου, στο Αγρίνο για παράδειγμα, θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παππού να παραπονιέται ότι ο καφέ πήγε από τι 50 δραχμέ στα 20 λεπτά. Αυτό ήταν 35% αύξηση. Η σύνταξη του όμω δεν στρογγυλοποιήθηκε 35% προ τα πάνω. Ωραία, αλλά θα λυνόταν το πρόβλημα αν επιστρέφαμε στη δραχμή. Δυστυχώ όχι ακόμη και αν εγκαταλείπαμε το ευρώ, δεν θα πήγαιναμε στην παλιά δραχμή. Δεν θα επέστρεφαν οι τιμέ στην 31η Δεκεμβρίου του 2001. Θα σχεδιαζόταν ένα νέο νόμισμα που λογικά θα ονομαζόταν νέα δραχμή και θα οριζόταν μια εύκολη ισοτιμία εκκίνηση, πιθανότατα ένα προ ένα, οπότε τα νομισματικά μεγέθη θα παρέμεναν αριθμητικά ίδια μέχρι να ξεκινήσουν να αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού. Πάμε τώρα στα πλεονεκτήματα του ευρώ. Το πρώτο και απλούστερο πλεονέκτημα του ευρώ είναι η εξάλληψη του συναλλαγματικού κινδύνου. Όταν ο εμπορικό σου εταίρο έχει το ίδιο νόμισμα με σένα, δεν χρειάζεται να προμηθευτεί συνέλαγμα για κάθε πληρωμή, οπότε έχει λιγότερη ταλαιπωρία αλλά και λιγότερο ρίσκο. Το συναλλαγματικό ρίσκο ήταν βραχνά για πολλέ ελληνικέ επιχειρήσει τα χρόνια τη δραχμή. Αν είχε να πληρώσει ένα ξένο προμηθευτή τη Δευτέρα και την Κυριακή το βράδυ γινόταν υποτίμηση, την είχε πατήσει άσχημα γιατί το χρέο σου αυξανόταν εν μία νυχτή με ποσοστό ίσωμα αυτό τη υποτίμηση. Το ευρώ εξάλυψε εντελώ αυτό το πρόβλημα. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα του ευρώ είναι ότι συμβάλλει σε ένα σταθερό νομισματικό περιβάλλον. Με το κοινό νόμισμα, οι ισοτιμίε, τα επιτόκια, ο πληθωρισμό και η προσφορά χρήματο έπαψαν να μα αποσχολούν. Ακόμη και σήμερα που έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό τη τελευταία εικοσαετία, μιλάμε για μονοψήφια ποσοστά, τη στιγμή που στι δεκαετίε του 80 και του 90 πριν μπούμε στη συνθήκη του Μάστριχτ, στην Ελλάδα ο πληθωρισμό σπάνια έπεφτε κάτω από το 10%. Το σταθερό νομισματικό περιβάλλον είναι απαραίτητη προπόθεση για υγιή επιχειρηματικότητα και βοηθάει στην προσέλκυση επενδύσεων. Το ευρώ ήταν το ιδανικό νόμισμα για προσέλκυση επενδύσεων. Επέτρεψε στι χώρε τη περιφέρεια να έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήμα, αφού τα επιτόκια σε ευρώ ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά των εθνικών του νομισμάτων. Κάποιε χώρε κατάφεραν να επωφεληθούν από αυτό το πλεονέκτημα και να απογειωθούν οικονομικά, όπω η Λετωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Μάλτα, η Λιθουανία και άλλε. Η δική μα χώρα δυστυχώ είδε το φθηνό χρήμα ω ευκαιρία για πάρτι σπατάλη και μετέτρεψε αυτό το πλεονέκτημα σε φιάλτη χρέου. Γι' αυτό και όλε οι χώρε που προανέφερα μπήκαν στο ευρώ φτωχότερε από εμά και σήμερα όλε του μα έχουν ξεπεράσει. Τα επιτόκια παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη μια οικονομία. Ο ανεπτυγμένο Ευρωπαϊκό Βορρά που ξέρουμε σήμερα, από πολύ πριν υπάρξει το ευρώ, χτίστηκε από τα χαμηλά επιτόκια. Η βιομηχανική κολοσσή τη Βόρεια Ευρώπη, που φτιάχνουν τα αυτοκίνητα που οδηγούμε, τα έπιπλα που έχουμε σπίτι μα, τα φάρμακα που σώζουν τη ζωή μα, τα βιομηχανικά προϊόντα που κινούν τον πλανήτη, δεν θα υπήρχαν χωρί το φθηνό χρήμα που εξασφαλίζουν τα χαμηλά επιτόκια. Τα χαμηλά επιτόκια του ευρώ, λοιπόν, έδωσαν την ευκαιρία στι χώρε τη περιφέρεια. Να έχουν και αυτέ πρόσβαση σε ευθύνη χρηματοδότηση. Αντί λοιπόν να βασιζόμαστε στην εκτύπωση χρήματο και στι λιγοστέ ντόπιε αποταμιεύσει, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την οικονομία μα αντλώντα κεφάλαια από τι παγκόσμιε χρηματοπιστωτικέ αγορέ με πολύ χαμηλό κόστο. Το σχέδιο λοιπόν ήταν να δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια για να χρηματοδοτούμε παραγωγικέ επενδύσει, με τι αποδόσει των οποίων να πληρώνουμε τα οφειλόμενα και του τόκου και να μα μένουν τα κέρδη και οι επενδύσει. Το σχέδιο ήταν σωστό. Το πώ το εφαρμόσαμε εμεί και το που πήγαν τα λεφτά, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ένα ακόμη πλεονέκτημα του ευρώ είναι ότι σαν νόμισμα έχει διεθνέ κύρο. Όταν ένα νόμισμα είναι σταθερό, αντιπροσωπεύει ένα σύνολο ευρώ των οικονομιών και γίνεται σχεδόν παντού αποδεκτό, τότε μπορεί να καθιερωθεί και ω αυτό που ονομάζουμε αποθεματικό νόμισμα. Θυμάστε πριν που είπαμε ότι αν δίναμε δραχμέ στον Ιάπωνα, αυτό θα τι αντάλλασε αμέσω με γεν ή κάτι άλλο γιατί δεν τι χρειάζεται. Αν του δίναμε ευρώ όμω, θα ήταν αρκετά πιθανό να τα κρατήσει στην άκρη αυτό ή η τραπεζά του για να υπάρχουν ω απόθεμα για κάποια χρήση στο μέλλον. Όσο τα ευρώ παραμένουν στο τουλάπι του Ιάπωνα ή κάπου αλλού, δεν θα δημιουργούν πληθωρισμό στην Ευρώπη, πράγμα που επιτρέπει στου Ευρωπαίου να τυπώνουν λίγο παραπάνω χρήμα χωρί να ανεβάσουν ιδιαίτερα τον πληθωρισμό. Ένα άλλο πλεονέκτημα του ευρώ είναι ότι έδωσε πρακτική υπόσταση στο όραμα τη Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Τώρα, αυτό ο όρο για κάποιον που έχει ζήσει και θυμάται πώ φέρθηκαν οι εταίρε στην Ελλάδα την περασμένη δεκαετία, πιθανότατα ακούγεται σαν ανέκδοτο. Ακόμη και στα πρώτα τα καλά χρόνια του Ευρώ, όμω, στάθηκε αρκετά δύσκολο για του Έλληνε να βιώσουν την ενωπήση, κυρίω λόγω τη γεωγραφική αποκοπή τη χώρα μα από την υπόλοιπη Ένωση. Αντιθέτω, για του κατοίκου τη κεντρική Ευρώπη, πολλοί εκ των οποίων συνηθίζουν να διασχίζουν τα σύνορα ακόμη και σε καθημερινή βάση, το κοινό νομίσμα του έκανε να αισθάνονται λιγότερο τουρίστε και περισσότερο πολίτε τη Ευρώπη. Τώρα αυτό είναι πρωτίστως συναισθηματικό επιχείρημα. Για πάρα πολλούς Έλληνες όμως, η ευρωπαϊκή ταυτότητα που μας προσδίδει το ευρώ είχε και έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάθε οικονομικό επιχείρημα. Ένα πλέον έκτημα που έχουμε την πολυτέλεια να ξεχνάμε χάρη στο ευρώ είναι ότι θωράκισε τη χώρα μα από τι κερδοσκοπικέ επιθέσεις που δεχόταν τακτικά οι δραχμοί στις δεκαετίες του 80 και του 90. Οι μεγαλύτεροι ίσω να θυμάστε τα δελτία ειδήσεων τη εποχή να αναφέρονται συχνά σε κερδοσκόπου που πουλούσαν μαζικά το νόμισμά μα για να το ξαναγοράσουν αργότερα φθηνότερο και να του μείνει διαφορά. Αυτέ οι επιθέσει ανάγκασαν την Κεντρική Τράπεζα τη Ελλάδο να σπαταλά τεράστια ποσά από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα τη χώρα για να στηρίξει τη δραχμή. Σε ένα νόμισμα με τη βαρύτητα του ευρώ δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί απλούστατα οι κερδοσκόποι δεν διαθέτουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για να χειραγωγήσουν την ισοτιμία του. Μέχρι στιγμή έχουμε αναπτύξει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών σε κάπω θεωρητική βάση. Αυτό που τονίζουν όμω αρκετοί ευρωσκεπτικιστέ δεν είναι τόσο ότι το ευρώ δεν ήταν καλή ιδέα, αλλά το ότι έχει παρουσιάσει σημαντικέ παθογένειε στην εφαρμογή του. Η πρώτη παθογένεια που κανεί δεν αμφισβητεί σήμερα είναι ότι από την ίδρυση τη Ευρωζώνη οι Ευρωπαίοι πολιτικοί αμέλησαν εντελώ να δημιουργήσουν ένα θεσμικό πλαίσιο που να αποτρέπει καταχρηστικέ πολιτικέ από τι χώρε μέλη. Να υπάρχουν, για παράδειγμα, προσεκτικό έλεγχο, όρια δανεισμού, όρια ελλείμματο, ταβάνι χρέου ή να αποτρέπονται οι προεκλογικέ παροχέ. Φυσικά σήμερα ξέρουμε ότι αρκετέ χώρε μαγείρευαν τα βιβλία για να εμφανίζουν το χρέο του μικρότερο ή το ΑΕΠ του μεγαλύτερο. Ακόμη και τα επίσημα νούμερα όμω θα έπρεπε να έχουν χτυπήσει συναγερμό ώστε να μπουν οι χώρε αυτέ σε αυστηρή εποπτεία προτού η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο. Μία ακόμη σοβαρή παθογένεια είναι ότι ενώ το αρχικό σχέδιο τη νομισματική ενοποίηση ήταν πραγματικά μεγαλειώδε, αυτό που εφαρμόστηκε στο τέλο ήταν μια σκιά του εαυτού του. Όσοι παρακολουθούσατε ειδήσει στα τέλη τη δεκαετία του 90, υπάρχει ένα όρο που τότε τον ακούγατε κάθε μέρα, αλλά μετά ξαφνικά δεν τον ξανακούσατε ποτέ. Ήταν ο όρο σύγκληση. Το αρχικό σχέδιο λοιπόν ήταν ο νότο να χρησιμοποιήσει τα φθηνά κεφάλαια που θα εισέραν στι οικονομίε του για να συγκλίνει με το βορρά. Στι υποδομέ, στην ποιότητα των προϊόντων που εξήγαγε, στην τεχνολογία και κάποια στιγμή και στο εισόδημα. Ο στόχο δηλαδή δεν ήταν να ανταγωνιζόμαστε σήμερα τουριστικά την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Τινησία, αλλά να βελτιώσουμε τόσο το προϊόν μα που ο τουρίστα να πει: Φυσικά και είναι διπλά σε σύντιμε στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, γιατί πα διακοπέ σε χώρε που είναι 50 χρόνια μπροστά από του υπόλοιπου προορισμού τη Μεσογείου. Αυτό δεν έγινε. Όχι επειδή η νομισματική ενοποίηση δεν προσέφερε την ευκαιρία, επειδή εμεί δεν πιστέψαμε σε αυτό και διαθέσαμε αλλού τα κονδύλια. Η τρίτη ουσιαστική παθογένεια του ευρώ είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε μια δίκαιη νομισματική ισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου. Όταν η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 μεταδόθηκε στην Ευρώπη, δεν ήταν μόνο η χώρα μα που υπέφερε. Πλήγηκε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Απαιτήθηκε λοιπόν από τι πιο αδύναμες χώρε να κάνουν σημαντικέ οριζόντιε περικοπέ, που έμειναν γνωστέ σαν εσωτερική υποτίμηση του Νότου, και φέραν μεγάλα τμήματα των κοινωνιών του σε φτώχεια, όχι μόνο άδικα, αλλά και αχρίαστα. Σήμερα οι περισσότεροι οικονομολόγοι συμφωνούν πω εκείνη η κρίση θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αποδοτικότερα, αν αντί να έχει επιβληθεί μόνο εσωτερική υποτίμηση στον Νότο, αυτή μετριαζόταν και συνοδευόταν με κάποια εσωτερική υπερτίμηση του Βορρά. Ο λόγο που αυτό δεν συνέβη δεν ήταν το νόμισμα. Ήταν οι αναχρονιστικέ οικονομικέ αιμονέ κάποιων Ευρωπαίων πολιτικών που κρύφτηκαν πίσω από το νόμισμα. Όλε αυτέ οι παθογένειε μπορούν να συμπυκνωθούν σε μία και μόνο λυπηρή παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ενωπήση ήταν ένα όραμα που συνέλαβαν 70 χρόνια πριν αληθινοί ηγέτε που έβλεπαν μπροστά και κατάλαβαν ότι το μέλλον τη Ευρώπη βρίσκεται σε συλλογικότητα. Πήραν λοιπόν από το χέρι του λαού του, του έπεισαν να ξεπεράσουν ότι 15 χρόνια πριν σκόταναν ο ένα τον άλλο στα χαρακόμματα και του ενέπνευσαν το όραμα μια ενωμένη και οικονομικά δυνατή Ευρώπη που κάποια στιγμή θα έφτανε να έχει ακόμη και κοινό νόμισμα. Όταν η στιγμή έφτασε όμω, το όραμα αυτό είχε κληρονομηθεί σε μια γενιά Ευρωπαίων πολιτικών που ένιωθαν και ήταν πολιτικά αναλόσιμη. Εκείνοι έβλεπαν μόνο μέχρι τι επόμενε εκλογέ και του απασχολούσε περισσότερο το μικροεθνικό συμφέρον παρά η προοπτική του ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Σε αυτού έλαχε λοιπόν το ιστορικό καθήκον να εισάγουν και να διαχειριστούν το ευρώ. Και φυσικά το έκαναν με στενά εθνικά και βραχύπνοα κριτήρια. Ποτέ λοιπόν το ευρώ δεν υπήρξε ένα νόμισμα συμβιβασμού του Βορρά και του Νότου. Από τη δημιουργία του, η μετανσάρκωση του γερμανικού Μάρκου ήταν και κανεί ποτέ δεν νοιάστηκε αν οι χώρε τη περιφέρεια μπορούσαν να ακολουθήσουν το άρμα του ή απλώ σύρονταν πίσω από αυτό. Όπω το ευρώ παρουσίαζε και παρουσιάζει σοβαρότατε παθογένειε στην εφαρμογή του, έτσι και μια μετάβαση στη δραχμή θα εμφάνιζε μείζωνα πρακτικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι για να λειτουργήσει σε βάθο χρόνου μια τέτοια μετάβαση, θα απαιτούνταν από τη χώρα μα δρακόντια νομισματική πειθαρχία. Δεν είναι πλέον 1980 να βάζει μπροστά τα πιεστήρια για να εξυπηρετεί λογικέ του τύπου πάρε κόσμε. Σήμερα έχουμε παγκοσμιοποίηση και διεθνή ανταγωνισμό. Αν ο πληθωρισμό τρέχει με 40% και η ισοτιμία ανεβοκατεβαίνει σαν τρενάκι σε Λουινά Πάρκ, οι επενδυτέ θα φύγουν και η χώρα θα καταδικαστεί στη στασιμότητα και τη φτώχεια. Για να θεωρήσει πως πω κάποιο, πω μια μετάβαση στη δραχμή θα έλυνε προβλήματα αντί να δημιουργήσει χειρότερα, απαιτείται να πιστεύει ακράδαντα πω οι ελληνικέ κυβερνήσει του μέλλοντο, όλε οι κυβερνήσει, θα επιδείξουν νομισματική οριμότητα και εγκράτεια. Δηλαδή θα αντισταθούν στο να κόβουν αβέρ τα χρήμα κάθε φορά που πέφτουν λίγο στι δημοσκοπήσει. Σκέψου και κρίνε πόσο πιθανό είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα, που μάλλον ήδη άρχισε να αντιλαμβάνεσαι από τα προηγούμενα, είναι ότι μία μετάβαση στην τραχμή, ακόμη και αν ήταν απολύτω επιτυχημένη, δεν θα έλυνε από μόνη τη το πραγματικό πρόβλημα τη χώρα. Η ελληνική οικονομία χρειαζόταν όντω βάθιες μεταρρυθμίσει για να καταφέρει να γίνει ανταγωνιστική στο σύγχρονο κόσμο. Τα μνημόνια προσπάθησαν να φέρουν πολλέ μεταρρυθμίσει, απότομα, επιπόλαια και χωρί επαρκή προετοιμασία. Μερικέ από αυτέ ήταν άδικε ή και λάθο. Υπήρξαν όμω και κάποιε μεταρρυθμίσει που ήταν αυτονόητε. Κρίνοντα λοιπόν από την αντίδραση, την αποφυγή και την αναβλητικότητα του ελληνικού πολιτικού κόσμου να εφαρμόσει ακόμα και αυτέ, είναι λίγο δύσκολο να πιστέψει κανεί ότι θα τι εφαρμόζαμε στη δραχμή από μόνοι μα, αντί να πούμε: «άστο το μωρέ, τι πονε εκεί δραχμούλε να δέσουμε στον κόσμο, και δεν πειράζει. Το τρίτο ζήτημα που είναι ίσω και το πιο παρεξηγημένο είναι η αφελή πίστη αρκετού κόσμου ότι η αλλαγή νομίσματο θα γλίτωνε τη χώρα από περικοπέ εισοδημάτων. Ακόμη και αν πιστολιάζαμε ολόκληρο το χρέο. Τα ελλείμματα του προπολογισμού θα μπορούσαν να καλυφθούν μόνο με εκτύπωση χρήματο, γιατί δεν θα μα δάνειζε κανεί. Αυτό θα επέφερε σημαντικό πληθωρισμό, ο οποίο θα αντιστοιχούσε σε παρόμοιε περικοπέ των πραγματικών εισοδημάτων με αυτέ που θα νομίζαμε ότι είχαμε αποφύγει. Είναι όμω πιθανόν η κατάσταση να γινόταν ακόμα χειρότερη. Βλέπει, ένα ακόμη πρόβλημα τη δραχμή που ποτέ δεν τέθηκε στο δημόσιο διάλογο ήταν ο κίνδυνο του νομισματικού παραγωνισμού τη από το ευρώ. Εξηγώ αμέσω. Αν αύριο η χώρα μα περνούσε στη δραχμή, το ευρώ δεν θα έχανε την ανταλλακτική του δύναμη εντό τη Ελλάδο. Αν και η δραχμή θα ήταν το επίσημο νόμισμα του κράτου, όντα πληθωριστική, κανείς Έλληνας πλην του δημοσίου δεν θα αρνούταν συναλλαγέ σε ευρώ. Θα δημιουργούταν συνεπώ ένα de facto σύστημα δύο νομισμάτων, δύο τιμοκαταλόγων και δύο επιτοκίων, όπω γίνεται σε πολλά κράτη που έχουν υποδέστερο νόμισμα από του εμπορικού του για παράδειγμα, στην Τουρκία, το Μεξικό, τη Λευκορωσία κτλ. Αυτό δεν θα έκανε μόνο την καθημερινότητά μα άχριαστα πιο πολύπλοκη. Θα καθιστούσε και την νομισματική πολιτική τη κεντρική μα τράπεζα αναποτελεσματική, γιατί ένα μεγάλο μέρο τη οικονομία μα θα κινούνταν ατύπω με ευρώ. Αν λοιπόν, λόγου χάρη, η κεντρική μα τράπεζα αποφάσισε να ανεβάσει τα επιτόκια τη δραχμή για να περιορίσει τα δάνεια και να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, οι Έλληνε θα έπαιρναν δάνεια σε ευρώ και ο πληθωρισμό θα συνέχιζε ακάθεκτο. Θα είχαμε δηλαδή το ίδιο πρόβλημα που έχει η Τουρκία σήμερα. Με τη λίρα που έχει παραγκονιστεί από το Αμερικανικό δολάριο. Με λίγα λόγια, το να θέλουμε να πάρουμε πίσω τη δυνατότητα νομισματική πολιτική γυρίζοντα στη δραχμή, δεν θα είναι τόσο χρήσιμο όσο ήταν παλιά που δεν υπήρχε το ευρώ και που τα εθνικά νομίσματα είχαν περιορισμένη διείσδυση στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τέλο, το τέταρτο και κυριότερο πρόβλημα μια μετάβαση στη δραχμή θα ήταν η σημαντική μεταφορά πλούτου από τα φτωχότερα στα πλουσιότερα οικονομικά στρώματα. Όσοι είχαμε τότε καταθέσει εκτό Ελλάδο ή κερδίζαμε χρήματα στο εξωτερικό, θα διατηρούσαμε σταθερή την αγοραστική μα δύναμη στην Ελλάδα, την ώρα που η πραγματική μισθή και οι εγχώριε αποταμιεύσει των υπόλοιπων Ελλήνων θα απαξιώνονταν διαρκώ από τον πληθωρισμό. Αυτό θα επέφερε ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση τη ήδη βεβαρημένη οικονομική ανισότητα στη χώρα. Αν έχει φτάσει μέχρι εδώ, ανεξαρτήτω από το ποια πλευρά υποστηρίζει, ίσω να έχει αρχίσει ήδη να αντιλαμβάνεσαι ότι το δίλημα ευρώ ή δραχμή δεν περιστράφηκε ποτέ γύρω από το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα τη Ελλάδα. Ναι, τα δύο νομίσματα είχαν διαφορετικέ λογικέ, διαφορετικά πλεονεκτήματα και διαφορετικέ παθογένειε. Όποιο όμω έχει δει το βίντεο για το Ποιο ευθύνεται για την ελληνική κρίση, ίσω να θυμάται τη ρίζα του ελληνικού οικονομικού προβλήματο. Ότι το μοντέλο που ακολούθησε η Ελλάδα πριν το ευρώ ήταν κατασπατάληση τροφοδοτούμενη από πληθωρισμό και κατά τη διάρκεια του ευρώ κατασπατάληση τροφοδοτούμενη από δανεισμό. Μήπω λοιπόν το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το νόμισμα, αλλά η κατασπατάληση. Ελπίζω αυτό το βίντεο να έριξε φω σε ένα ζήτημα που δίχασε τη χώρα και να σε βοήθησε να σχηματίσει μια τεκμηριωμένη άποψη. Όποια και αν είναι αυτή όμω, ποτέ μην ξεχνά ότι και η αντίθετη πλευρά μπορεί να έχει αξιόλογα και σοβαρά επιχειρήματα. Αν θέλει, γράψε μου τι πιστεύει κάτω στα σχόλια, άφησε ένα like στο βίντεο και μοιράσου το όσε θεωρεί ότι μπορεί να του ενδιαφέρει. Κατά τα άλλα, είμαι ο Κοσμά, είμαι καθηγητή Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο τη Σιγκαπούρη και αυτά ήταν τα δεδομένα του διλήμματο Ευρώ ή Δραχμή. Τα συμπέρασματα, όπω πάντα, πρέπει να είναι δικά σου. Τα λέμε σύντομα.